Νασιόπουλος για τον Κόλλα. Πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι ο Παπουτσέλης. Θεωρώντας αντικανονική το μαρκάρισμα, αντικανονικό το μαρκάρισμα του Κουρζέγια πάνω στον Γεωργιάδη. Ο Βαζέχα. Ο Γεωργιάδης. Του λεπτού. Μπέρδεμα μέσα στην περιοχή του Γεωργού με τον Αλεξούδη και τον Βαζέχα. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαρλάμπου. Θα ανατραπεί αυτός από τον Καπαγερίδη. Πέναλτι που θα καταλογίσει ο κύριος Καλαθενός. Θα ευτοχίσει ο Γιώργος Γεωργιάδης, θα πετύχει το μοναδικό. Καβάλα Παναθηναϊκός εδώ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι το σκορ 1-0. Εδώ γίνεται μια σύγκρουση στην περιοχή μεταξύ Πεγκλή Αλεξούδη. Ο διαιτητής Ζαχαριάδης δίνει πέναλτι. Κοιτάξτε πάλι τη φάση. Η μπάλα δεν διεκδικείται καν. Οι παίχτες συγκρούονται. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Πρώτο κόρνερ για τους πράσινους. Παίρνουμε δύναμη στην επανάληψη. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ με στη μεγάλη περιοχή. Στηρίζει ο Βιτούρης και έχει δώσει πέναλτι. Έχει δείξει πέναλτι ο Ναούμι Τιούρης. Προφανώς η μπάλα έχει βρει σε κάποιο χέρι παίχτη της ΑΕΚ. Για να δούμε. Έχουν πέσει πάνω του όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε replay. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Οι κόντρες, ο Βλάχος που πέφτει κάτω. Εδώ η μπάλα βρίσκει στο χέρι του. Δεν ξέρω βέβαια, καθώς ο Βλάχος πέφτει και έχει βάλει το χέρι του για να στηριχθεί, αν υπάρχει πρόθεση. Ο διαιτητής δείχνει πέναλτι. Κοιτάξτε εδώ. Σπρώχνονται επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι στην περιοχή. Ο Γεωργιάδης πάει να περάσει ο Βλάχος. Του περνά ο Γεωργιάδης την μπάλα. Σταματάει αυτή στο χέρι του Βλάχου. Λέγω την εντύπωση ότι ο Βλάχος όπως έπεφτε προς τα πίσω, στηρίχθηκε στο χέρι του και δεν είχε πρόθεση να σταματήσει την μπάλα. Ματζίδης που έχει πιάσει ένα πέναλτι του Γκόνια, στα δύο που έχει εκτελεστεί κατά της ΑΕΚ φέτος. Γεωργιάδης Ματζίδη. Σουτάρει ο παίκτης του. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, τα καταφέρνει. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κόλλα. Τελικά μπλοκάρει την μπάλα ο Στρακώσα. Αλλά ο κύριος Χατζησταυρίδης έχει δώσει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι σε αυτή την φάση. Ανατροπή του Κόλλα, δεν μπόρεσε να σουτάρει. Μπήκαμε ήδη στο 10ο λεπτό της συνάντησης και ο Παναθηναϊκός με τον Γεωργιάδη του Χαράλα που είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Γεωργιάδης εκτελεί. Το έδαφος. Παιχνίδι συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει μπροστά με τον Μίκλαντ. Προσπαθεί ο Βαζέχα, πέφτει, πέναλτι. Πέναλτι κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Χριστόφ Βαζέχα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πολωνός μπήκε στην περιοχή και ο Στεφανόπουλος δείχνει την άσπρη βούλα, επαναλαμβάνω, σχεδόν μετά από 4 λεπτά καθυστερήσεων στην αναμέτρηση. Παίχτες του Πανελλιακού διαμαρτύρονται έντονα, ο Γεωργίου έχει βγει πολύ μακριά από την εστία του και διαμαρτύρεται, οι υπόλοιποι δεν δείχνουν να αντιδρούν τον ίδιο τρόπο. Και αυτός που έχει πάρει την μπάλα και την κρατάει στα χέρια στο παιχνίδι, το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, εκτελεί από την άλλη πλευρά ο Γεωργίου. Παναθηναϊκός κάνει το 2-1 και πλέον τα χρονικά περιθώρια για να αντιδράσει ο Πανηλιακός στενεύουν πάρα πολύ. Να δούμε. Κόρνερ με το Λαγωνικάκι, βγαίνει με το ένα χέρι ο Καρασάβας. Βαζέχα. Βαζέχα παίρνει την μπάλα, δίνει πέναλτι το Βεκέλης. Ο Βαζέχα τσίπησε όπως λέμε την μπάλα, δέχεται το μαρκάρισμα από τον Πολίτη. Έχει χτυπήσει κιόλας όπως δείχνει. Και είναι η δεύτερη κάρτα για τον Πολίτη, κόκκινη για τον παίκτη ποδοσφαιριστής που μένει με 10. Στο 61ο λεπτό όλα αυτά. Να λοιπόν που μέσα σε ένα λεπτό αλλάζει όλη η εικόνα του παιχνιδιού. Το πέναλτι που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω τον αγώνα και βέβαια για να δούμε τη φάση εδώ. Βλέπετε ότι βρίσκει την μπάλα ο Βαζέχα και στη συνέχεια τον ανατρέπει. Τουλάχιστον βάζει το πόδι ο Πολίτης. Εμποδίζοντας τον Πολωνό. Εδώ ακριβώς είναι που ο Πολίτης είχε βάλει το πόδι. Λιμπερόπουλος απέναντι στον Καρασάβα. Η μπάλα στα Κούνης. Η παλιά για τον Βαζέχα που παίρνει την μπάλα με το κεφάλι. Πέφτει, είναι πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός στο 90 και κάτι κερδίζει πέναλτι με τον Χριστόφ Βαζέχα. Ο Καραγκούνης λοιπόν τολμά και πηγαίνει στην μπάλα. Εκτελεί το πέναλτι. Γκολ και τον Παναθηναϊκό στο 92 παίρνει μια απίστευτη νίκη. Οι παίχτες της Ξάνθης δεν πηγαίνουν να κάνουν τη σέντρα. Και με τον τρόπο αυτό διαμαρτύρονται προς τον Μπίκα που τους καλεί.
να κάνουν σέντρα. Η κίτρινη κάρτα στον Καραγεωργίου. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού παρακαλούν τους συναδέλφους τους να κάνουν τη σέντρα για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Και τώρα πηγαίνουν προς την μπάλα μετά από 3 λεπτά. Αφού του έγινε το 2-1. Πάνω στον Ολιβάρες η μπάλα. Νασιόπουλος από αυτή την κόντρα παίκτη του Παναθηναϊκού. Μπορούν να απειλήσουν την εστία του ΠΑΟΚ. Νασιόπουλος πέφτει καθώς περνάει πέναλτι. Μποροβίλος το 29 σφυρίζει πέναλτι καθώς ανατρέπεται ο Νασιόπουλος. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία ενώ έχουμε και νεύρα. Καθαρή ανατροπή και πέναλτι στην Τούμπα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Άγγελο Πασινά εκτελεστή. Αλλά ο Καραγκούνης φάτσα με το 1-0 δεν μπορεί. Πέναλτι ο Πλότσιος. Ο κύριος Πλότσιος στείλει την μπάλα στα 11 μέτρα στο 27. Στην φάση με τον Καραγκούνη και τον Πουλιοτόπουλο. Ο οποίος Πουλιοτόπουλος ορίεται ότι δεν έχει κάνει πέναλτι, για να δούμε. Όχι, δεν έχει κάνει. Έχει γλιστρήσει ο Καραγκούνης. Ο Καραγκούνης εδώ πάει να κάνει την προσποίηση, όπως βλέπετε, γλιστράει. Ο Γιάροσλαβ Ντρόμπνης, το 34ο λεπτό. Ο Τάκης Φίσας βρίσκεται στο έδαφος. Ο κύριος Σπυρόπουλος δίνει το σημείο του πέναλτι. Ο Μπασινάς θα ευστοχίσει, θα κάνει το 1-0 όλα αυτά. Καραγκούνης βρήκε μερικά μέτρα. Πέναλτι δίνει ο Πάτρας στο μαρκάρισμα του Περέιρα πάνω στον Καραγκούνη. Αν είναι έτσι θα πρέπει να βγάλει και κάρτα στον Πορτογάλο. Για να δούμε. Εδώ ο Καραγκούνης. Νομίζω ο Καραγκούνης πέφτει μόνος. Δεν κάνει κίνηση δηλαδή ο Φερέιρα. Κοιτάξτε τα πόδια του είναι καρφωμένα κάτω. Το πόδι του Καραγκούνη πέφτει πάνω στον Φερέιρα. Δεύτερη στο 59 φεύγει για τα αποδυτήρια. Ο Μπασινάς στην εκτέλεση. Μπασινάς απέναντι στον Κοψαχίλη. 1-0. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Άγγελου Μπασινά. Παναθηναϊκός και πάλι στην επίθεση. Ανοίγει την μπάλα ο Κόλκα στη μεγάλη περιοχή και ο Βασάρας δείχνει αυτή τη φορά το σημείο του πέναλτι, έστω και καθυστερημένα. Και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον Νίκο Γεωργέα, που γίνεται ο πέμπτος ποδοσφαιριστής ένωσης. Δείτε εδώ, το φάουλ αρχίζει σαφώς έξω από την μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια ο Κόλκα πέφτει μέσα. Βασάρας απέναντι στον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη. Εκτελεί ο Μπασινάς η μπάλα στα δίκτυα, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά από τον Κούμα, ο Κότσιος μπροστά όπως και νωρίτερα. Ο Δάρλας παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφήνει ένα πλεονέκτημα, σφύριγμα, πέναλτι σε ένα πέσιμο του Γκούμα στην περιοχή. Να δούμε τη φάση. Εδώ περνάει η μπάλα. Πέφτει στη συνέχεια ο Γκούμα σε αυτό το τζάρτ του Γεωργίεφ. Νομίζω, για να δούμε. Εδώ ο Γκούμα. Νομίζω ότι προσπαθεί να εκμεύσει ο Γκούμα περισσότερο το πέναλτι. Υπάρχει ένα πέσιμο υπερβολικό του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κοντά στο 2-3. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Σουλογάνη που πέφτει από κρούι, συνεχίζει τη φάση. Η μπάλα out, εντυπώσει. Ζώνες, μία η αμυντική και ενισχυμένη αυτή του κέντρου, καθώς γυρίζουν και ο καπετάνος και ο Ερέρα να μαρκάρουν. Ο Νίλσον μου κάνει την προσπάθεια, γυρίζει στο δοκάρι, η βολίδα από κοντά, ο Λεοντίου προσπαθεί, ούτε αυτός μπορεί. Πέναλτι στηρίζει ο Βασιλείου στην πτώση του Παπαδόπουλου. Στο 27ο λεπτό. Φάση διαρκείας για τον Παναθηναϊκό που είχε δοκάρει ευκαιρία και τελικά κέρδισε το πέναλτι. Ξαναδούμε εδώ. Τώρα τι κάνει εδώ ο Στεφανής στον Παπαδόπουλο. Το ότι πηγαίνει ο Παπαδόπουλος πρώτος το βλέπετε. Μάλιστα, είναι δύσκολο να το δούμε από εδώ πάντως. Εδώ είναι η πτώση. Έχει βάλει το αριστερό του πόδι ο Στεφανής. Αν τον έχει σπρώξει ο διαιτητής ξέρει. Παπαδόπουλος.
Παπαδόπουλος χτυπάει όπως βλέπετε με το δεξί του πόδι το αριστερό, πέφτει. Τώρα τι μπορεί να του κάνει από πίσω ο Στεφανής. Εδώ το είδαμε σε αυτό το πολύ ωραίο replay. Παναθηναϊκό, παλιά του Γκοντζάλης για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλ out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος, δείχνει πέναλτι. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση, ενώ έχουν περικυκλώσει τον διαιτητή οι παίχτες του Ολυμπιακού. Δείτε εδώ, πετάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος και πέφτει σαφέστατα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι. Μπόβιο σηκώνει. Ο Σαλπιγκίδης με τον Παβιό. Πέφτει ο Παβιό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στο 81. Στο μαρκάρισμα του Παβιό στο Σαλπιγκίδη. Την ώρα από τη μεγάλη μεταβίβαση του Μπόβιο. Την ώρα που ο Σαλπιγκίδης ετοιμαζόταν να κάνει το σουτ, ήρθε ο Παβιό από πίσω. Άπλωσε το πόδι του. Ανέτρεψε το Σαλπιγκίδη. Πρέπει να απειλήσει την εστία του Έμπεντε. 26ο λεπτό, ο Γκουστάβο μαρκάρει εντός μεγάλης περιοχής τον Παπαδόπουλο, ο κύριος Βασάρας καταλογίζει το πέναλτι προς απογοήτευση των γηπεδούχων, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Εδώ πάλι το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου στον Παπαδόπουλο. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι. Άλλαξε με το Μάτζιο Λεοντίου. Παπαδόπουλος έπεσε πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Νίκου του Παπαδόπουλου πάνω στο Δημήτρη του Παπαδόπουλου. Με πέναλτι για το Παναθηναϊκό. Εδώ τραβάει και ο ένας και ο άλλος. Από πίσω είναι το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Εδώ αν υπάρχει πρώτα φάουλ, αλλά στη συνέχεια πέφτει χαμηλά ο Παπαδόπουλος και ανατρέπει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Είναι πέναλτι για τους φιλοξενούμενους στο 55. Αυτόν την πρώτη πάσα. Ο Ζιόλης δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Ο Καραγκούνης, ο οποίος ελίσσεται στην περιοχή, πέναλτι από τον Γερμανάκος στο 90. Προσποιήσεις από τον Καραγκούνη. Έβαλε το σώμα ο Μπρίτο, βρέθηκε στο έδαφος ο Καραγκούνης. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Από μια άλλη κάμερα. Δύσκολη φάση, δεν φαίνεται να έχει βάλει το χέρι του Μπρίτο πάνω στον Καραγκούνη εδώ. Φαίνεται να βάζει το δεξί του χέρι, αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το replay. Εδώ με το δεξί χέρι σπρώχνει τον Καραγκούνη, εδώ φάνηκε καλύτερα. Καραγκούνη στο πέναλτι και λιγότερο το κάνει ο Μπρίτο. Ο Σαλπιγκίδης απέναντι στον Κόβατς, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Λυτρώνεται από τον πρώτο σκόρερ του στο πρωτάθλημα, Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Του Παναθηναϊκού ο Σαλπιγκίδης στο κέντρο της εστίας. Του Κόβατς εκεί που ο τερματοφύλακας όταν διαλέγει γωνία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άπιαστο πέναλτι. Κόψε στη λεωφόρο με τη συγκλήρωση των 100 χρόνων του Παναθηναϊκού. Αλλά και από την άφηξη του Φερνάντο Μπελούτσι στην Ελλάδα. Ξανά τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο τελευταίο λεπτό από τον Σαλπιγκίδη. Στον Τζόρτζεβιτς, έκοψε ο Ιβανσιτς. Η πράσινη και πάλι στην επίθεση με τον Καραγκούνη να ψάχνει τον Παπαδόπουλο. Κατεβάζει την μπάλα αυτός μπροστά και φεύγει για την περιοχή. Φρέναρε. Έρχεται δίπλα του ο Νίλσον. Τον βγάζει πάρα πολύ ωραία. Μόνος του ο Νίλσον. Η σέντρα εκεί ζητάει χέρι, πέναλτι. Η μπάλα βρήκε χέρι και δίνει πέναλτι ο Καλόπουλος στο 22ο του δευτέρου ημιχρόνου. Το δείχνει κιόλας ότι βρήκε το χέρι από τη σέντρα του Νίλσον που ήταν ολομόναχος εκεί. Για να το ξαναδούμε, κοιτάξτε πως κάνει τη σέντρα. Τι γίνεται τώρα. Εδώ κοιτάξτε και πάλι τη σέντρα από μια άλλη λήψη. Και όπως πέφτει κάτω η μπάλα όντως βρίσκει το χέρι του. Ο Καλόπουλος ως ένδειξη fair play. 86ο λεπτό. Κεφαλιά του Νίλσον Παπαδόπουλος στην περιοχή ανατρέπεται. Πέναλτι δείχνει ο κύριος Κύρκος. Σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, ανατροπή από τον Μάρκο Αουρέλιο στον Δημήτρη Παπαδόπουλο.
Ξανά η φάση, κεφαλιά του Νίλσον. Από κανονική θέση φεύγει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ανατρέπεται στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπέδειξε το πέναλτι ο κύριος Κύρκος. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά πως ο Μάρκο Αουρέλιο πατά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, που δεν δυσκολεύεται να ισοφαρίσει. Και επουσίας αλλάζει το σύστημα από 4-3-2 σε 4-2-3-1. Ο Ερνάντεθ, ο Σίλβα, μια εντυπωσιακή προσπάθεια, πέναλτι για το Παναθηναϊκό. Μόλις το 20ο δευτερόλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, από τον Καράμπελα, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται καν στον Ντάκο. Δείτε εδώ, θα γυρίσει ο Σίλβα, προβολή του Καράμπελα. Το πέναλτι, ξανά εδώ η φάση με το πέναλτι που πήρε ο Σίλβα. Πάει στο χόρτο το πόδι του Καράμπελα. Καρακούνης απέναντι στον Σιφάκη. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Έξω. Εδώ είναι η φάση με τον Σαλπιγκίδη και τον Πεχάνια να συγκρούονται. Χωρίς δισταγμό ο Κύρκος δίνει το πέναλτι για τους πράσινους στο 13. Εδώ ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης που λοιπόν στην άμυνα του Θρασίβουλου εμποδίζεται. Πέναλτι. Θα τα δείτε αργότερα σε αφιζητούμενες φάσεις. Ο Παναγιώτης Βαρούχας σε λίγο θα σχολιάσει όλες τις φάσεις αγωνιστικής. Σαλβεγγίδης, καλό χτύπημα, δυνατό στην γωνία. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας στον Σύμβουλο. Εδώ και η αντίδραση του Τενκάτε. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός, οδηγός στο σκορ στο 13 από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Δάρλα για τον Νίνη, γρήγορα στην περιοχή ο Νίνης. Περνάει, πέναλτι δίνει ο Καλόπουλος στο μαρκάρισμα εδώ του Νίνη από τον Κοντοέ. Για να δούμε. Τον Νίνη παίρνει την μπάλα, βέβαια, βάζει το πόδι του Κοντοέ. Σηκώνει για τα χέρια, δεν έκανε τίποτα, αλλά το έκανε. Εδώ βάζει το πόδι, αυτό το βήμα το παραπάνω που κάνει. Εδώ είναι τώρα τριπλό το ερώτημα. Πάμε από αυτά που βλέπουμε. Αν υπάρχει πέναλτι, αν είναι σωστή κόκκινη κάρτα και αν έχει προηγηθεί offside. Είναι ο τερματοφύλακας πίσω, αυτό το οποίο πάντοτε είναι και θα λέμε Βασίλη, είναι αν είναι υποσχόμενη ή προφανής ευκαιρία. Απέναντι και τον πιάσμα σε δερμπάκ, έτσι, αλλά αυτές τις πολλές αλλαγές μαζί. Νίνης, καταπληκτική πάσα και είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, που κερδίζει ο Καραγκούνης λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Εδώ αποβάλλεται. Δείτε πάλι τον Καραγκούνη, πέρασε την μπάλα, με το σώμα φαίνεται περισσότερο. Σε με πολύ δύναμη στα δίχτυα, 0-2. 3 Κολομήτρογλου, 2 Οριέρα. Ο Λέτο άνοιξε το κοντρόλ, πήρε την κόντρα. Ο Κουμορτζή, πέναλτι. Πέναλτι. Στο 54. Ο Λέτο πήρε την κόντρα, ο Κουμορτζή. Ο Κάκος βλέπει πέναλτι. Ο Σισε 1-1. 5. Στις επιλογές, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού δηλαδή. Ο Νιόμπια ζητά πίεση. Και ο Παναθηναϊκός που καταφέρνει να κλέψει ακόμη μια φορά την μπάλα εδώ. Με τον Βίντρα. Έχει στήριγμα τον Λέτο. Θέλει να ξαναπεράσει τον Χαβίτο και τα καταφέρνει να μπει στην περιοχή. Ο Δαλούκας δίνει πέναλτι. Ο Δαλούκας δίνει πέναλτι. Στο 41 αυτή η φάση.
Θεωρεί ότι ο Χαβίτο έχει βρει από πίσω στην κίνηση των ποδιών του το Βίτερο όπως μπαίνει. Να δούμε λίγο το... Θα βγάλει και κάρτα ο Δαλούκας στο replay. Στο Χαβίτο. Μας στο 42. Εδώ είναι η φάση ξανά. Στο βηματισμό έχουν μπλεχτεί τα πόδια του Χαβίτο. Όχι. Νομίζω και εγώ πως όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα εδώ. Νομίζω δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα μαρκάρισμα του Χαβίτο στον Βίτρα. Ο Δαλούκας είδε πέναλτι. Πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τζιμπρίλ Σισε. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίσελ τα λέει με τον Λέτο. Ο Δαλούκας είναι στα ψυχραιμία. Και ο Σισε απέναντι από το Σιφάκι. 43ο λεπτό στο Κλεάντης Βικελίδης. Ο Παναθηναϊκός έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ με τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Ο Τζιμπρίλ Σισε στα δίχτυα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Το έδαφος ο Νίνης, πέναλτι δίνει ο Μίτσιος στο 63. Δεύτερο πέναλτι στο μπάτς. Και ανατροπή στον Νίνη. Σε αυτή τη φάση εδώ ο Ζεσουάλντο Φερέιρα. Ξανά. Δεν φαίνεται να τον βρίσκει ο αμυντικός της Καβάλας. Σε φάση που φαίνεται. Από το πέναλτι που κέρδισε ο Νίνης και δεν του έγινε το Θεοδωρέλη. Τώρα παίρνει φορά ο Γάλλος. Στα δίχτυα. 3-2 Παναθηναϊκός. Βίδρα. Λέτο διαμαρτύρεται πέναλτι. Το πήρε ο Ζέκα. Κάνε την κίνηση ο Πορτογάλος. Κίτρινη κάρτα στον Οσμάν. 0-1. Πάσα για τον Κατσουράνη, εξαιρετικά για το Λέτο. Λέτο ο οποίος πέφτει από το μαρκάρισμα και ρίχνει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Χίμπλιγκερ ο Μίτσιος. Δείτε πόσο ωραία ο Κατσουράνης την πάσα για το Λέτο, τσιμπάει αυτό στην μπάλα. Δεν συνεννοούνται καλά ο Χίμπλιγκερ με τον τερματοφύλακα του εργοτέλη τον Πίρσον. Ο Χίμπλιγκερ ανατρέπει τον Αργεντίνο. Δεν προωθεί γρήγορα την μπάλα. Τώρα η παλιά του για τον Ζέκα. Δεξιά του είναι ο Λέτο. Παίρνει ο Αργεντινός μπροστά του ο Κβιρκβέλια. Τον πέρασε στο έδαφος. Ο Κωνσταντινέας δίνει πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Κβιρκβέλια στον Λέτο στο 61. Περνάει, απλώνει το πόδι ο Κβιρκβέλια, τον ρίχνει κάτω. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ξανά η τρίπλα του Λέτο, απλώνει το πόδι ο Κβιρκβέλια. Λέτο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ο Παναθηναϊκός στο 60. Ο Λίνο και ο Παύλο Γκαρσία, ο Χριστοδουλόπουλος πίεσε, πέναλτι λέει ο Βοσκάκης. Με τον και κίτρινη κάρτα στον Παύλο Γκαρσία. Ο Χριστοδουλόπουλος πίεσε με τον Λίνο να προσπαθεί να απομακρύνει, πάλι να χτυπά πάνω στον Ουρουγανό. Ο Χριστοδουλόπουλος την πήρε και ο Βοσκάκης, ο Παύλο Γκαρσία. Πίντο μπροστά το Μαρκόφσκι. Στραβοκλωτσιά από την άμυνα της Ξάνθης Ζαχαριάδης. Πέναλτι στο 10ο λεπτό. Ο Τοτσέ προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Πέφτει στην περιοχή.
Πέναλτι λέει ο Ζαχαριάδης, κίτρινη κάρτα στον Παξεβανίδη. Ο Τοτσέ για το Σισοκό. Πέναλτι δείχνει ο Καλογερόπουλος στο μαρκάρισμα του Παπαζαχαρία και κόκκινη κάρτα. Εδώ είναι η τελική πάσα του Τοτσέ στο Σισοκό, το Τσέ που πέρασε από τον το Έλιο. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτελεί. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέκα εκτελεί η κεφαλιά στον Αναστασόπουλο. Διαμαρτυρίες. Ο Κουκουλάκης δίνει πέναλτι. Εδώ είναι η φάση με τον Ζέκα να εκτελεί. Πέναλτι για χέρι που καταλογίζει ο Κουκουλάκης. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ευκαιρία. Εκτελεί ο Φιγκερόα στα δίχτυα. Και ο Λάγος πατάει περιοχή. Προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Κουτρουμπής για να διεκδικήσει την κεφαλιά έξω. Κουτρουμπής έκανε την κίνηση. Πέναλτι. Στα 58 δευτερόλεπτα πέναλτι στην κίνηση του Κουτρουμπή. Να πάει στην μπάλα. Εδώ η κίνηση του Κουτρουμπή να πάει στην μπάλα. Ο διαιτητής χρεώνει με παράβαση τον Μίλαν Μπόγιοβιτς. Άπλος το πόδι ο Κουτρουμπής. Δεν έφτασε στην μπάλα. Ο Νάνο 1-0. Άλλη μια σέντρα δυνατά για το Ζέκα. Θα προλάβει πάντως ο Πορτογάλος. Πέρασε έναν, δύο και μπαίνει στην περιοχή ο Ζέκα. Γυρίζει χαμηλά για τον Ατζαγκούν. Στο έδαφος πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Το κερδίζει ο Ατζαγκούν από τον Μαχέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι που διαμαρτύρεται στο 83. Πράνιτς έχει ήδη πάρει την μπάλα και την κρατάει στα χέρια του. Εδώ είναι ο Μαχέρας, διαμαρτύρεται στον κύριο Θάνο. Ο Ατζαγκούν κερδίζει σε αυτή τη φάση το πέναλτι από τον Μαχέρα. Και ο Ντάνιελ Πράνιτς, ποιος έχει να σκοράρει από τον αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης πέρσι. Έχει στήσει την μπάλα στην Ασπριγούλα απέναντι από το Στρατιλάτη στο 84. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Πράνιτς απέναντι από το Στρατιλάτη. Αλλά Πανένκα 1-1 στο 84 ισοφαρίζει ο Πράνιτς. Φοβερή. Ξανά προσπάθεια του Μπέρκ να πάει πρώτος στην μπάλα. Η παράβαση και η αποβολή του Μαλών. Γιώργος Αργυρόγλου.